Η μου είναι ότι δεν λέμε ναι σε όλες τις ιδιωτικοποίησεις ανεφόρων, αλλά ότι κάθε ιδιωτικοποίηση πρέπει να τη μελετάμε προς τους ειδικότερους όρους. Ό,τι λοιπόν αφορά τη μικρή ΔΕΗ, ξεκίνησα λέγοντάς σας ποιες θεωρούμε ότι είναι οι ελληματικές θέσεις αυτού του νομοσχεδίου. Δεν υπάρχει στρατηγικό σχεδιασμό. Παρόλα αυτά, αυτή τη στιγμή, όπως είμαστε, πρέπει να δοκιμάσουμε, είναι η άποψη του ποταμιού, να προχωρήσουμε σε μερικές ιδιωτικοποίησεις. Μελετώντας τις πιο προχωρημένες. Πέρα. Πέρα λοιπόν τώρα από αυτό. Έκλεισε, να πούμε λέει, για το δημοψήφισμα. Ο καθένας μπορεί να εκλαμβάνει. Τον αφήνετε να εκλαμβάνει, κυρία Αποστολόπουλου. Το δημοψήφισμα. Συνειδητά. Μπορούμε να το οριοθετήσουμε αυτό το μερικές ιδιωτικοποίησεις. Να το οριοθετήσουμε. Αυτό λέω. Δεν λέμε ναι στην ιδιωτικοποίηση του νερού, να σας πω αν ρωτάτε αυτό. Δεν λέμε ναι στην ιδιωτικοποίηση του νερού σε καμία περίπτωση. Γιατί η μικρή ΔΕΗ όμως είναι κάτι που πρέπει να το συζητήσουμε πολύ σοβαρά για να προχωρήσει. Λοιπόν, όπως λέμε, την κοινοτική οδογή. Η απελευθέρωση της αγοράς έχει γίνει από το 2003. Ήδη οι ιδιώτες έχουν μπει στην παραγωγή αυτή τη στιγμή ηλεκτρικού ρεύματος. Άσχετα αν είναι ανενεργοί. Υπάρχουν και κάτω και πληρώνονται από το κράτος. Μα yes. Έχουν μπει με ποιο τρόπο όμως, κύριε Χαϊκάλη, έχουν μπει με τρομερές τρευλώσεις του ανταγωνισμού που στην ουσία έχουν καταργήσει την είσοδό τους. Αυτό δεν είναι άνοιγμα της αγοράς, αυτό είναι στρέβλωση πλήρης της αγοράς. Απαντάει η κυρία και έχει δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα ανταγωνισμού. Είστε σίγουρος ότι θέλετε να την υποστηρίξετε? Αλλά εσείς τις υποστηρίζετε, κύριε Τραγάκη. Κύριε Τραγάκη. Εσείς την κυρία Αποστολοπούλου. Με συγχωρείτε. Στις στρεβλώσεις. Με συγχωρείτε. Μην την υποστηρίζετε την κυρία Αποστολοπούλου. Δεν είναι σίγουρο ότι το θέλει. Θα με αφήσετε λιγάκι να σας πω. Κύριε Τραγάκη, να σας πω και κάτι ακόμα. Θα πρέπει να με αφήσετε λίγο. Να σας πω και κάτι, κύριε Τραγάκη. Ένα δευτερόλεπτο. Η καταρχήν επιλογή του ποταμιού θα ήταν να μην χρειαζόταν να έχουμε προχωρήσει αυτή την ιδιωτικοποίηση. Το ότι έχουμε φτάσει στην ανάγκη να ιδιωτικοποιήσουμε τη μικρή ΔΕΗ είναι ευθύνη και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Επομένως, ούτε επικροτούμε ούτε επιχαίρουμε όλη την δραστηριότητα μέχρι τώρα. Κάτι το οποίο είναι πολύ σαφές. Πάμε σε διάλειμμα, θα γυρίσουμε. Πάμε.